Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, και σε ψευδές κατεναντί, μπορούμενος, και το σαν φυλάτων δια του σταυρού σου πολύ τεύμα, όσον το αιώνα ξύσεις μας πείσαν το και παρθένε, παρόρασα τα πνευμα παίμω, και παρέχουσιν η αμάπα, εις εμπίες τη λαμβάνση, με ευλογία σου άχαντε. Αρχή μας. Δεν θα πω πολλά πράγματα, θα σας ευχηθώ μόνο αγάπη, ευτυχία, πρόοδο και υγεία. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε τους γονείς κατηδίαν μέσα στη μεγάλη αίθουσα. Επειδή κάνει πολύ ζέστη και καταλαβαίνω ότι τα παιδιά δεν μπορούμε να τα έχουμε, για να δώσω και το βήμα στον κύριο Δήμαρχο να μας κάνει μία ανακοίνωση και από εκεί και πέρα να δούμε, θα μαζευτούμε όλοι μαζί στη μεγάλη αίθουσα μετά για να πούμε κάποια πράγματα μόνο οι γονείς. Σήμερα, τώρα που σας έχω εδώ. Τώρα, γιατί μετά μπορεί να μην σας ξαναμαζέψω. Οπότε θα μαζευτούμε μέσα για να πούμε δύο πράγματα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, παιδιά. Και μια δυνατή καλημέρα τώρα. Όλοι μαζί, μια καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλή σχολική χρονιά. Σε παιδιά κυρίως, σε εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Και πραγματικά να σας ευχηθώ, νομίζω αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, να δημιουργήσετε όλοι μαζί ένα σχολικό περιβάλλον υγιές, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, σε όλα τα επίπεδα, να μπορέσετε να απομακρύνετε κακές συνήθειες και φαινόμενα που κανένας δεν θέλει, ούτε στο σχολικό του περιβάλλον, ούτε στο σπίτι του, ούτε γενικότερα στην κοινωνία μας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους μαζί, γονείς, εκπαιδευτική και τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, η κοινότητα, να μπορέσουμε να δουλέψουμε για να μην έχουμε ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο δεν θα διαμορφώνει καλύτερους ανθρώπους. Αυτός είναι ο στόχος. Υγεία σε όλους, καλή χρονιά και καλή δύναμη σε γονείς και εκπαιδευτικούς και σε μαθητές βεβαίως, που αυτοί έχουν τη δύναμη έτσι κι αλλιώς. Να είστε καλά.